ποια είναι η σημερινή δράση και ποιος την διοργάνωσε. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής και χαράς από ό,τι βλέπετε. Είναι μια μέρα φροντίδας και αναζωογόνησης του άλσου, στην οποία την οργανώνει ο Δήμος Φιλαδέλφειας Χαλκιδόνας, σε συνεργασία με φορείς, σωματεία και συλλογικότητες περιοχής, οι οποίοι πραγματικά από ό,τι δείτε έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό που κάνουμε σήμερα είναι το εξής. Είναι μια τμηματική υλοποίηση με έναν αλληλέγγυο τρόπο της ήδη εγκεκριμένης μελέτης ανάπλασης του άλσους. Άμα πάτε λίγο πιο κάτω, θα δείτε ότι έχουν μπει συνεργεία καθαρισμού, βάφονται παγκάκια, έχει βαφτεί ο ανεμόμυλος και μια σειρά από άλλες δράσεις ανάπλασης του άλσους, όσες βέβαια μπορούν να γίνουν εθελοντικά. Και από εκεί πέρα υπάρχουν κάποια events πολιτιστικά, όπου υπάρχουν παιδιά, υπάρχουν κάποια δρόμενα, κάποιοι σύλλογοι, προκειμένου ξανά να φέρουμε τον κόσμο μας και κυρίως τα παιδιά μέσα στο άλσος, να το αγαπήσουν, να το φροντίσουν, ώστε να ενδιαφερθούν και περισσότερο γι' αυτό. Υπάρχουν εθελοντές από ό,τι είδαμε. Ποιοι είναι ακριβώς? Είναι συλλογικότητες και σωματεία της περιοχής μας, φορείς όπως είναι οι πρόσκοποι, είναι σχολεία, δημοτικά, γυμνάσια τα οποία συμμετέχουν σε αυτή τη δράση, πολιτιστικοί σύλλογοι, είναι η αλληλεγγύη για όλους και η κοινότητα της παρέμβασης του ΚΕΘΕΑ, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ και συνδράμουν, αλλά και πολλές συλλογικότητες περιοχής, αλλά και πολίτες οι οποίοι προσέφεραν όσο μπορούσαν για να διοργανωθεί η σημερινή δράση. Κάποια δημοσιεύματα πριν από κάποιες μέρες παρουσίαζαν το άλσος σχεδόν εγκαταλειμμένο και σε κατάσταση πολύ άσχημη. Από ό,τι είδαμε βέβαια αυτή η εικόνα δεν βγαίνει και θα φανεί και στις εικόνες και στις φωτογραφίες που θα δείξουμε. Αλλά ποια ήταν αυτά τα δημοσιεύματα και ποια είναι η πραγματική κατάσταση του άλσους? Η αλήθεια είναι αυτά τα δημοσιεύματα λέγανε μισή αλήθεια. Τι εννοώ με αυτό? Όντως το άλσος μας έχει σοβαρά προβλήματα λόγω εγκατάληψης τουλάχιστον 4 χρόνων. Αυτό όμως είναι η μισή αλήθεια, γιατί η άλλη μισή είναι ότι ακόμα και έτσι ο κόσμος ενδιαφέρεται για το άλσος, το αγαπάει και το άλσος μας είναι και ένας πόλος επισκεψιμότητας από όλη την Αττική, κάτι που θέλουμε να δείξουμε. Άρα η μισή αλήθεια πολλές φορές είναι ένα ολόκληρο ψέμα. Τι θέλω να πω με αυτό λοιπόν? Ότι όντως υπάρχουν κάποια ζητήματα στο άλσος που είναι μια εγκαταλελειμμένη λίμνη που υπάρχει λίγο πιο κάτω, αν δείτε. Υπάρχει ο ζωολογικός κήπος, ο οποίος είναι τσιμέντο και πρέπει να γκρεμιστεί κάποια στιγμή. Υπάρχουν κάποια αυθαίρετα κτίσματα μέσα στο άλσος και υπάρχει κυρίως τον καράζ με τα απορριμματοφόρα, το οποίο είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να βρίσκεται μέσα στο άλσος. Εμείς, υλοποιώντας και την απόφαση που είχαμε ψηφίσει του Δημοτικού Συμβουλίου, θέλουμε να το διώξουμε από εκεί, αλλά δεν είναι μια τόσο απλή διαδικασία. Παρ' όλα αυτά όμως, η μισή αλήθεια ή η άλλη είναι ότι το άλσος έχει δασικό χαρακτήρα. Έχει πολύ πράσινο. Άμα δείτε, είναι από τους ελάχιστους πνεύμονες πρασίνου στην Αττική. Και άμα δείτε τα δέντρα, δεν είναι άρρωστα, όπως λένε όλα. Έχουν τα προβλήματά τους, αλλά νομίζω πως αποτελούν ένα πνεύμονα οξυγόνου για όλη την Αττική. Πόσα στρέμματα είναι? Το άλσος είναι 471 στρέμματα. Και επίσης, ο λόγος που βλέπετε μια διαφορετική εικόνα σήμερα είναι γιατί αυτές τις μέρες αθόρυβα, πριν φτάσουμε στη σημερινή εκδήλωση, ήδη το άλσος έχει καθαριστεί και έχει φροντιστεί. Και άρα η εικόνα που βλέπουμε είναι διαφορετική γιατί έχουν δουλέψει πάρα πολλοί άνθρωποι αθόρυβα όλο αυτόν τον καιρό ώστε να καλοποιηθεί όσο μπορεί το άλσος μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, νομίζω πως οτιδήποτε δημόσιο πολλές φορές έχει μπει στο στόχαστρο. Αυτό που βλέπουμε είναι η συκοφάντησή του, προκειμένου μετά ο κόσμος να φτάσει σε ένα σημείο και να πει καλύτερα να το δώσει, να δοθεί και να το πάρουν άλλοι, προκειμένου να κάποιοι να περάσουν και να υλοποιήσουν τα συμφέροντά τους. Δήμαρχε, θα ήθελα να μας πείτε ποια είναι τα σχέδιά σας γενικότερα ως Δημοτική Παράταξη για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κοιτάξτε, η πόλη μας νομίζω πως έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες πόλεις. Βρίσκεται πολύ κοντά στο κέντρο της Αθήνας, αλλά ταυτόχρονα ένα προάστιο που έχει μια ποιότητα ζωής λόγω του πρασίνου και λόγω του χαμηλού συντελεστή δόμησης σε πολλές περιοχές της πόλης, το οποίο δίνει μια άλλη ποιότητα ζωής στο μέσο κάτοικο. Νομίζω πως κάποια άρα για μας τα ζητήματα περιβάλλοντος, χωροταξίας και ελεύθερων χώρων είναι μια πρώτη προτεραιότητα. Πώς θα μπορέσουμε δηλαδή να προστατεύσουμε και να αναδείξουμε το χαρακτήρα της περιοχής, ώστε να παραμείνει μια περιοχή χαμηλής όχλης όπως ήταν χαρακτηρισμένη μέχρι πρόσφατα. Και από εκεί πέρα, θεωρούμε πως η πόλη μας χρειάζεται να αναπτύξει τις δομές αλληλεγγύης και κοινωνικής προστασίας και έχουμε δώσει ήδη έμφαση σε αυτό από τις πρώτες κιόλας μέρες, αναπτύσσοντας ήδη μια νέα δομή ψυχικής υγείας αλλά και προωθώντας συσίτιο για τους μαθητές στα σχολεία. Ενώ επίσης
Θέλουμε να μπορέσουμε να δώσουμε και μια μεγάλη έμφαση στα σχολεία της περιοχής. Υπάρχουν πολύ σοβαρά κτηριακά προβλήματα και θέλουμε να μέχρι το τέλος θητείας μας τα δύο αυτά σχολεία, τα οποία βρίσκονται σε μια. Έχει καταλήξει να είναι ένα χρονίζον πρόβλημα η ανάγκεσή τους. Ήδη έχουμε δώσει μια προτεραιότητα σε αυτό το ζήτημα. Για να μπορέσουμε να παραδώσουμε αυτά τα σχολεία στους μαθητές και τους γονείς της πόλης μας. Και τέλος, στα ζητήματα πολιτισμού, θεωρούμε πως η Νέα Φιλαδέλφεια και η Νέα Χαλκιδόνα έχουν πάρα πολύ μεγάλο πολιτιστικό απόθεμα, το οποίο κρατάει και από τις μικρασιατικές ρίζες αυτών των δύο πόλεων. Αυτό είναι ένα στοιχείο που θέλουμε να το αξιοποιήσουμε, να εκμεταλλευτούμε με την καλή έννοια, να εκμεταλλευτούμε τους ανεξάδελους ανθρώπινους πόρους αυτής της πόλης, προκειμένου να φέρουμε τον πολιτισμό στην καθημερινότητα όλων των ανθρώπων. Κάτι που πιστεύουμε ότι αποτελεί και ένα ανάγχωμα στην επέκταση του φασισμού. Δημαρχέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη μας εδώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.